Σε προκατακτικό στάδιο βρίσκεται ποινική δικογραφία σε βάρος 4 αγροτών, οι οποίοι θα κληθούν να απολογηθούν για το κάψιμο της σημαίας του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησαν στις 22 πρώτου μπροστά από τα γραφεία του κόμματος στις Σέρες. Ναι, έχω την πληροφορία, κυρία Μωραΐτη, την οποία μπορώ να την πω και δημόσια, να είναι έγκυρη και διασταυρωμένη. Ότι στις 22 Ιανουαρίου που έγινε το συλλαλητήριο των αγροτών στην πόλη των Σερών και κάποιοι εξ αυτών, περίπου 150 στον αριθμό, είχαν πάει να παραδώσουν και κάποιο ψήφισμα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, έχω την πληροφορία λοιπόν ότι για κάποιους εξ αυτών σχηματίζεται μια ποινική δικογραφία. Τι ακριβώς αφορά και λεπτομέρειες δεν γνωρίζω, είναι σε προκαταρκτικό στάδιο η δικογραφία. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερο. Που σημαίνει τώρα αυτό ο όρος που μου λέτε είναι ότι θα κληθούν να απολογηθούν και στη συνέχεια θα δουν τι θα γίνει, θα δει η ελληνική δικαιοσύνη. Ναι, δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ακόμα. Είναι σε προκαταρκτικό στάδιο. Ναι. Βέβαια, σπέβδω προεισαγωγικά να σας πω ότι η οποιαδήποτε μορφή βίας, και αυτό το λέω και στα ακροατήρια, δεν είναι κάτι, είναι μια άποψη την οποία την έχω και σαν επιστήμονας, ότι το δικαίωμα του συνέρχεστε. Άρα και το δικαίωμα του να διαμαρτύρεται κάποιος στους δρόμους, γιατί αυτό είναι το δικαίωμα του συνέρχεστε, ενάντια είτε σε πολιτικές, είτε σε ιδέες, είτε σε απόψεις, ακόμα και σε φύλαθλους, έτσι. Σταματάει εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα των αλωνών. Σωστό. Και κυρίως δεν έχει κανένας δικαίωμα να διαμαρτύρεται με βίαιους τρόπους. Άρα Σωστό. Η βία, από όπου και αν προέρχεται, ό,τι χρώμα και να έχει, και αυτό το λέω απερίφραστα, είναι καταδικαστέα. Από εκεί και πέρα, σε μια εποχή που βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση τριγύρω μας, είναι λογικό ο κόσμος να διαμαρτύρεται. Αν το θέλετε, είναι και μια βαλβίδα το δικαίωμα του συνέρχεστε, το δικαίωμα δηλαδή κάποιος να κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να διεκδικεί τα δικαιώματά του, με κόσμιο τρόπο, με δημοκρατικό τρόπο. Είναι και μια βαλβίδα εκτόνωσης προς την κοινωνία και προς τους ανθρώπους. Ναι, μόνο που εκείνη τη μέρα είχαμε πετάξει αυγά, είχε καεί μια σημαία, κομματική βέβαια, όχι ελληνική. Είχε βγει η σημαία η κομματική και είχε μπει η ελληνική στη θέση της. Μπήκαν μέσα στο γραφείο. Τέλος πάντων, έτσι. Λοιπόν, έγιναν κάποια επεισόδια εκείνη την μέρα. Γι' αυτό σας λέω, γι' αυτό ξεκαθαρίζω και λέω εξ αρχής και ξεκάθαρα. Αλλά τώρα από το να κυνηγεί η αστυνομία. Ότι η βία από όπου και αν προέρχεται, όπως και η φθορά, έτσι. Οποιοδήποτε περιουσιακού στοιχείου. Θεωρείται φθορά το κάψιμο της σημαίας του ΣΥΡΙΖΑ, Θεωρείται φθορά η καταστροφή οποιοδήποτε αντικειμένου που ανήκει σε άλλον. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ακριβώς το περιεχόμενο, θα το διερευνήσω και θα το εξετάσω, γιατί ήδη μου έχει ανατεθεί και θα το δω στην πορεία. Λοιπόν, να τα δούμε αυτά λίγο. Και επίσης θέλω να ζητήσω την άποψή σας, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, μέχρι που να μιλήσουμε με την κυρία Σιδηροπούλου. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι αυτό έγινε αυτεπάγγελτα από την ελληνική αστυνομία, η βουλευτής, γιατί και στο γραφείο της έγινε η ιστορία, επειδή συστεγάζονται. Η βουλευτής μπορεί να παρέμβει και να πει ότι εγώ δεν θέλω τη δίωξή τους, άρα σας παρακαλώ ούτε αυτεπάγγελτα να κινήσετε τη διαδικασία. Θεωρώ το γεγονός λήξαν. Ήταν έντονες οι στιγμές, επομένως νεκάκι και η σημαία πέταξαν αυγά, φώναξαν λίγο παραπάνω. Δεν θέλω να δικαιολογήσω καμία πλευρά, αλλά έχει δικαίωμα ένας βουλευτής να παρέμβει σε αυτό το αυτεπάγγελτο και να το σταματήσει. Το γνωρίζετε αυτό? Κοιτάξτε, το αυτεπάγγελτο σημαίνει από τη λέξη και ως δικονομικός όρος. Το κάνει μόνος όρος ότι κινείται αυτεπάγγελτος. Το κάνει μόνη της η αστυνομία. Χωρίς εντολή. Άρα το κάνει η αστυνομία. Ναι. Και ο μόνος που μπορεί να σταματήσει αυτή τη διαδικασία, και όχι όταν λέμε να τη σταματήσει, όχι αυθαίρετα δηλαδή να πει παιδιά, stop, δεν συνεχίζεται άλλο, αλλά με συγκεκριμένο τρόπο, και θα σας πω ποιος είναι ο τρόπος, είναι ο εισαγγελέας, ο οποίος μπορεί παίρνοντας τη δικογραφία στη συνέχεια. Α, δεν μπορεί να παρέμβει λοιπόν η βουλευτή. Πρέπει ο εισαγγελέας να το σταματήσει. Πρέπει ο εισαγγελέας και μόνο στις περιπτώσεις που κρίνει ότι δεν συντρέχουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Ανάμεσα σε αυτούς και η πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Νομού Σερών, κυρία Ελπίδα Σιδηροπούλου, η οποία έκπληκτη, όπως δήλωσε, ενημερώθηκε για το περιστατικό. Είστε ενήμεροι εσείς ότι αυτεπάγγελτα σας έχει, πώς το λέμε, ασκηθεί δίωξη? Δεν έχει ασκηθεί δίωξη, ούτε είναι κατηγορούμενη, κυρία Σιδηροπούλου. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε το εξής. Αυτεπάγγελτα σας καλούν λοιπόν για να απολογηθείτε για κάτι το οποίο έγινε στην κινητοποίηση που πραγματοποιήσετε εδώ στα βουλευτικά γραφεία? Μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω ούτε κάποιο έγγραφο ούτε κάποια πληροφόρηση για κάτι τέτοιο. Ωστόσο, εάν αληθεύει η δική μου πληροφόρηση, πώς αντιδράτε? Δηλαδή, αν όντως
Αυτεπάγγελτα θα σας καλέσουν για να απολογηθείτε. Πώς θα αντιδράσετε εσείς? Θα θυμώσετε, θα αγανακτήσετε, θα στενοχωρηθείτε, θα φοβηθείτε? Βασικά θα μείνω άφωνη, γιατί δεν θα καταλάβω για ποιον ακριβώς το λόγο θα με καλέσουν. Γιατί από όσο θυμάμαι τουλάχιστον εκείνη την ημέρα, ναι, σε ό,τι αφορά τη δική μου συμπεριφορά, ούτε έδιρα κανέναν, ούτε έβρισα κανέναν. Ήμουν εκεί, διαμαρτυρήθηκα όπως όλος ο κόσμος. Άλλωστε έχουμε διαμαρτυρηθεί πάρα πολλές φορές. Μήπως κρατήσατε τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ ή την κάψατε τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ ή πετάξατε κάποιο αυγό? Λοιπόν, όχι, δεν πέταξα κανένα αυγό. Αυγό όχι. Να, ακούστε, ούτε έκαψα τίποτε. Στη φάση εκείνη βεβαίως να πω, γιατί τουλάχιστον με χαρακτηρίζει η ειλικρίνεια, το ξέρετε, ότι έγινε μια προσπάθεια να κατέβει μια κομματική σημαία και στη θέση συμβολικά να μπει ελληνική μέχρι εκεί. Και βέβαια σας λέω, θυμάμαι πάρα πολύ καλά και τι έχω πει και τι έχω κάνει και πραγματικά δεν καταλαβαίνω αν πραγματικά με καλέσουν, για ποιο λόγο θα με καλέσουν. Για το ότι ακουμπήσατε την σημαία, αφού μου λέτε ότι δεν την κάψατε και δεν πετάξατε. Απαγορεύεται δια νόμου αυτό το πράγμα. Δεν είναι το φθορά ξένης περιουσίας, ναι. Την μετακινείτε επί θέσης. Μάλιστα. Έτσι δεν πάει το δικηγόρο. Ο όρος αυτός δεν είναι, κύριε Γκολέμη? Βοηθάτε λίγο με τα δικηγορικά σας κι εσείς. Όχι, η μετακίνηση από μόνη της δεν είναι φθορά. Η καταστροφή είναι φθορά. Δηλαδή το να πάρω εγώ τη σημαία από τον μπαλκόνι του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά, κυρία Μωραϊτή. Να τη βγάλω δηλαδή από το κοντάρι και να βάλω στη θέση της μια άλλη. Δεν είναι φθορά? Δεν την πειράξω τη σημαία. Απλά, κυρία Μωραϊτή, για να βάλουμε λίγο έτσι τα πράγματα στις διαστάσεις τους. Για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στις διαστάσεις τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η πληροφόρηση την οποία θα την ελέγξουμε. Δεν γνωρίζω, όχι δεν αναγνωρίζω. Δεν γνωρίζω τη δίωξή μου. Τι δεν αναγνωρίζει? Άμα κληθεί, κληθεί. Δεν έχει αναγνωρίζω και δεν αναγνωρίζω. Λοιπόν, για να βάλουμε λοιπόν. Δεν γνωρίζετε, ναι, εμείς κάναμε λάθος. Δεν γνωρίζω, μέχρι στιγμής δεν έχω καμία τέτοια πληροφόρηση, δεν με έχει καλέσει κανένα.